μικρή και μεγάλη φόρεσαν τη στολή του Άγιου Βασίλη και έτρεξαν για καλό σκοπό τη διαδρομή των 2,5 χιλιόμετρων στο τρίτο Σανταράν. Έτρεξε μαζί τους, περίπου δηλαδή, η Λίτσα Ιωάννου. Όχι ένας, ούτε δύο, αλλά πάνω από χίλια οι βασίλειδες γέμισαν τους δρόμους του κέντρου της Αθήνας. Άνθρωποι κάθε ηλικίας φόρσαν τη στολή του αγαπημένου Άγιου, έκαναν την απαραίτητη προθέρμανση, έβγαλαν τις καθιερωμένες σέλφι και έτρεξαν στο Σανταράν, που για τρίτη συνεχόμενη χρονιά διοργανώνεται στην Αθήνα. Ένα κόκκινο ποτάμι πλημμύρισε σήμερα το κέντρο της Αθήνας. Χιλιάδες άνθρωποι ντυμένοι οι βασίλειδες φόρσαν τα αθλητικά τους παπούτσια και έτρεξαν για φιλανθρωπικό σκοπό στο πιο ερταστικό αγώνα της χρονιάς. Μας βάζει σε μια γιορτινή διάθεση και ελπίζουμε να έχουμε καλύτερη χρονιά από το νέο έτος. Εικόνες βαρμένες από παραμύθι. Μια σχέδιαση με την άθληση πάνω μαζί. Μπορούμε να τα κάνουμε και τα δύο και να έχουμε καλά Χριστούγεννα και καλή χρονιά. Οικογένειες με μικρά παιδιά. Ο πρώτος και ο αγώνας σήμερα εδώ. Ο πρώτος και ο καλύτερος. Όλη η οικογένεια εδώ. Βεβαίως. Και πρώτα τα Χριστούγεννα με το μωρό. Σου άρεσε που ντύθηκες, Άγιος Βασίλη? Ναι. Άντρες, γυναίκες, αλλά και τετράποδοι φίλοι μας έτρεξαν για καλό σκοπό την απόσταση των 2,5 χιλιόμετρων. Εδώ με το σκύλο σήμερα. Με το σκύλο. Τρέξαμε. Για καλό σκοπό. Πάντα για καλό σκοπό. Πάντα. Όταν βρίσκουμε τέτοιους καλούς σκοπούς, πάντα συμμετέχουμε. Και όλο ένα και περισσότερο βλέπουμε ότι ανταποκρίνονται πολλοί Αθηναίοι, οι οποίοι κατεβαίνουν και απολαμβάνουν. Αν θέλετε να κοιτάξετε πίσω μου, είναι ένας αγώνας χωρίς χρονομέτρηση. Η μεγάλη παρέα των Αγιοβασίλειδων όχι μόνο απήλαυσε αυτό το μοναδικό αγώνα, αλλά πρόσφερε και σε όσους το έχουν ανάγκη, αφού τα έσοδα θα διατεθούν στο Σωματείο Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος και στο Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων. Χρόνια πολλά και καλές γιορτές. Τα γιορτινά του φοράει σιγά σιγά ο πλανήτης εν όψει των Χριστουγέννων.